Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο αποφασίσαμε να σας δώσουμε κάποιες συμβουλές σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε για να ανεβάσετε καταπληκτικά βιντεάκια στο YouTube σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θέλουν να κάνουν το δικό τους κανάλι. Ξεκινάμε! Η πρώτη συμβουλή που έχουμε να σας δώσουμε είναι να φτιάξετε ένα ωραίο πλάνο. Τοποθετήστε την κάμερα έτσι ώστε να φαίνεστε καλά και μην πάτε για παράδειγμα στην άκρη του πλάνου και φαίνεστε από εδώ και πέρα. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω το story time που σας υποσχέθηκα και θα σας μιλήσω, βασικά αυτό πρέπει να είναι λίγο χαμηλά, μισό να το σηκώσω λίγο. Ναι, πού έμεινα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τη μέρα που συνάντησα τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Λοιπόν, ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, το γνώρισα σε ένα beach bar και περάσαμε τέλεια. Τραβήξτε το βίντεό σας σε ένα μέρος με ωραίο φώτο από πίσω. Δηλαδή, αν υπάρχουν περιττά αντικείμενα ή σκουπίδια που δεν θέλετε να φαίνονται, απλά βγάλετε από το πλάνο και τέλος φροντίστε το φώτο σας να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρό και λιτό, έτσι ώστε να μην κουράζει το μάτι. Και τώρα θα βάλουμε πούδρα. Την έχω εδώ πέρα με ένα φουντωτό πινέλο, πάρα πολύ ωραία σε αυτές εδώ τις περιοχές για τη λιπαρότητα, έτσι καταλαβαίνετε, και στο λαιμό για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Τέλεια! Και τελειώσαμε! Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των βίντεο είναι ο φωτισμός. Συνήθως μια κοινή λάμπα δωματίου δίνει κίτρινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ εμείς προτιμάμε το ψυχρό φως, οπότε ο φυσικός φωτισμός είναι ο καλύτερος. Ναι, και μου αρέσει το σούσι που λέτε και θα μου πείτε γιατί ρε Αντωνία, είναι ομόψανε. Λοιπόν, παιδιά, το σούσι είναι τέλειο γιατί είναι μια έκρηξη γεύσεων, το τρως και δηλαδή πεθαίνεις, είναι πραγματικά πεντανόστιμο! Ο ήχος. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχετε κάποιο καλό μικρόφωνο, πηγαίνετε στο πιο ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού και γυρίστε το βίντεο σας εκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να σας βλέπουν οι θεατές σας και να ακούγονται θόρυβοι από πίσω. Θα σας δείξω λοιπόν τι εφαρμογές έχω μέσα στο κινητό μου. Μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, είναι το Samsung αυτό εδώ πέρα. Έχω διάφορες εφαρμογές, τις έχω χωρίσει σε διάφορους φακέλους εδώ πέρα για να τις δείτε. Πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, η εφαρμογή είναι το Instagram. Μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω στο Instagram. Self-promotion Soy Αντωνία Κατερνό. Δώστε πολύ μεγάλη προσοχή στο μοντάζ. Αφού τελειώσετε το βίντεο, περάστε το στον υπολογιστή και επεξεργαστείτε το. Θυμηθείτε ότι και το πιο τέλειο βίντεο, εάν δεν το εξεργαστείτε καλά, μπορεί να είναι βαρετό. Τέλεια! Το έκανα το edit! Ωραία να το δω! Λοιπόν, η ανατομία αυτού του μπουκαλιού είναι ως εξής. Και έχει μπλε καπάκι. Τι θέλω να πω. Και ναι, το πλαστικό. Είχε να δω, τραπάω και το τίποτα! Το thumbnail και ο τίτλος είναι αυτά που θα καθορίσουν το αν κάποιος θα πατήσει να δει το βίντεό σας. Βάλτε λοιπόν ένα πιασάρικο τίτλο και φτιάξτε ένα thumbnail που να βλέπετε. Και τελευταία συμβουλή που έχουμε να σας δώσουμε και η πιο σημαντική είναι η αμεσότητα. Να είστε ο εαυτός σας στα βίντεο και να μην προσποιείστε, γιατί αυτό θα φαίνεται στην κάμερα και δεν είναι κάτι που θέλουμε. Συνεχίζω λοιπόν την ιστορία μου και μετά. Μου είπε, μωρή πατημένη κατσαρίδα, ναι λοιπόν το παραδέχομαι, αλλά εσύ το δικό σου είναι το φταίξιμο. Αυτό ακριβώς μου είπε, δεν λέω ψέματα. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή είναι όλα μας τα link από τα social media και τα προσωπικά μας κανάλια και τα καινούργια μας facebook page. Ακολουθήστε μας παντού και εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας συντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?